Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα αποφάσισα να σας δείξω το Steam Pouch 3. Το έχω από το Φλεβάρι, είναι ένα δώρο που μου έκανε ο άντρας μου. Η αλήθεια είναι ότι το ψάχνα αρκετό καιρό πριν και όταν μου το πήρε δεν το ήξερα και ήταν έτσι σαν μικρούλα έκπληξη για μένα. Οπότε θεωρώ ότι έχω σχηματίσει μια ολοκληρωμένη άποψη και μπορώ να τη μοιραστώ μαζί σας για να σας βοηθήσω. Όταν λοιπόν έψαχνα να δω ποιο ακριβώς θέλω να πάρω, ήθελα σίγουρα μία πρέσα ατμού. Ήμουν ανάμεσα σε αυτήν και σε κάποια άλλη. Οι λόγοι λοιπόν που με κάναν να αποφασίσω το Steam Pouch 3 και όχι κάποιο άλλο, είναι και ότι έβλεπα πολλές κριτικές από κορίτσια που λέγανε ότι με έχουν μειώσει στο μισό το χρόνο που θέλουν για να εκτενήσουν τα μαλλιά τους. Τα μαλλιά του είναι πολύ πιο λαμπερά μετά από αυτό και έχει ένα πολύ ωραίο sleek αποτέλεσμα που έχει αρκετή κίνηση. Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα, να κάνει το πρεσάκι το μαλλιό μου που θα επέλεγα. Επίσης, αυτό που με έκανε σίγουρα να θέλω να το αγοράσω είναι ότι δεν κάνει μόνο ίσιωμα, μπορεί να κάνει και πολύ ωραίες μπούκλες. Ενώ το 2, το προηγούμενο μοντέλο, δεν το έκανε αυτό. Μόλις έχω λουστεί, είναι ακόμα τα μαλλιά μου βρεγμένα, έχω πάρει τα πολλά νερά με την πετσέτα και αυτό που θα κάνω είναι να βάλω της L'Oreal τη Steam Pouch την κρέμα, η οποία είναι και θερμοπροστατευτική αλλά δίνει και καλύτερο αποτέλεσμα στο ίσιο μου και κρατάει πολύ περισσότερο. Όταν αγόρασα το Steam Pouch το 3 δεν είχα τη συγκεκριμένη, μία άλλη χρησιμοποιούσα. Είδα από όταν ξεκίνησα να τη χρησιμοποιώ ότι με βολεύει πολύ περισσότερο και μου κρατάει πιο πολύ το χτένισμα αλλά και με βοηθάει την ώρα του ισιώματος. Θα βάλω μία μεγάλη ποσότητα και θα προσπαθήσω να πάει σε όλα τα μαλλιά μου. Αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να στεγνώσω πάρα πολύ καλά τα μαλλιά μου για να μην μείνει καθόλου υγρασία και υπάρχει πιθανότητα να μου καταστρέψει τη τρίχα μου. Αυτό εδώ είναι το Steam Pouch. Όπως βλέπετε έχει περιστρεφόμενο καλώδιο, κάτι το οποίο το Steam Pouch 2 δεν το είχε και αυτό είναι κάτι που με βοηθάει όταν θέλω να κάνω και μπούκλες ακόμα και νιώθω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευκαμψία στη συσκευή. Από εδώ είναι το δοχείο ατμού. Πατώντας την κάτω μεριά είναι δύο κουμπάκια τα οποία ενώ το πατάω βγαίνει το δοχείο και το γεμίζω με αυτό εδώ. Αυτό εδώ υπήρχε το πλικατέρ μέσα στη συσκευασία όταν το πήρα. Θέλει να έχει απειονισμένο νερό, γιατί αν δεν βάλουμε απειονισμένο νερό υπάρχει κίνδυνος με τον καιρό να μας βγάλει άλατα και είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Ανοίγουμε από εδώ. Τώρα εγώ το έχω γεμίσει, αλλά θα σας το δείξω πώς γίνεται. Και πατώντας το, γεμίζει. Τώρα και να το χάσουμε βέβαια δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, μπορούμε εύκολα να βρούμε κάτι ίδιο και να το αντικαταστήσουμε. Το κλείνουμε. Και το ξανατοποθετούμε. Πρώτα από την πάνω μεριά και κατεβαίνοντας να κουμπώσει η κάτω. Από εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο κουμπάκια. Το πρώτο κάτω κουμπάκι είναι το on-off. Πατώντας το βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη του 180, η οποία είναι η πρώτη βαθμίδα θερμοκρασίας. Από την πάνω μεριά, πατώντας το άλλη μία φορά, φτάνει στους 200 και άλλη μία στους 210, που είναι και η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να πιάσει στο Steam Pouch. Εμένα μου αρκεί το 180, ενώ με τις προηγούμενες ισιωτικές που είχα έπρεπε να το πάω στο μέγιστο της θερμοκρασίας που συνήθως ήταν το 230, ενώ με αυτήν εδώ το 180 μου είναι μια χαρά, δεν χρειάζομαι παραπάνω. Αρχίζει να κάνει ένα θόρυβο που είναι ένδειξη ότι δουλεύει και όταν η θερμοκρασία έχει σταματήσει να αναβοσβήνει, σημαίνει ότι το πρεσάκι μας είναι έτοιμο για να αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε. Αρχίζει να βγάζει ατμό που αυτό μου δείχνει ότι προθερμαίνεται και ετοιμάζεται και παρατηρώ ότι είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσω. Αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να χωρίσω τα μαλλιά μου.
Και αυτό που με βοηθάει εμένα είναι πριν πιάσω την κάθε τούφα, να αρχίζω να αντιχτενίζω. Το steam boat μας είναι έτοιμο και από εδώ μου δείχνει ένα βελάκι. Το βελάκι αυτό σημαίνει ότι την πρέσα πρέπει να την κρατάω προς τα κάτω. Επιλέγω να μην παίρνω ούτε πολύ μεγάλες ούτε πολύ μικρές τούφες. Με δύο περάσματα το μαλλί μου έχει γίνει έτσι. Αυτό που πρέπει να προσέξω είναι να κατεβάζω το πρεσάκι μου όσο μπορώ πιο αργά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μου μαλακώνει πιο πολύ την τρίχα μου και τη γυαλίζει. Αν επιλέγω να κάνω γρήγορες κινήσεις, το πιο πιθανό είναι η άκρη να ηλεκτρίζεται και να βγαίνει, αρχίζει να βγαίνει προς τα έξω. Μπορούσαμε να έχουμε κάνει το πρώτο φορμάρισμα με το πιστολάκι μας και με μία βούτσα, αλλά εγώ η αλήθεια είναι ότι βαριέμαι λίγο να το κάνω αυτό. Αλλά για κάποια κορίτσια που ίσως τους βολεύει έτσι, κάνουν το φορμάρισμά τους και μετά απλά περνάνε μεγαλύτερες τούφες. Περάσανε 5 λεπτά και έχω ισιώσει ήδη τα μισά μαλλιά μου, τη μισή μεριά του κεφαλιού μου. Πάμε να κάνουμε και τη δίπλα μεριά. Για το τέλος επιλέγω να τα περάσω όλες τις άκρες ξανά μία φορά. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Πιστεύω να βοήθησα αρκετά κορίτσια από εσάς σε περίπτωση που σκέφτεστε να κάνετε μία τέτοια αγορά, αλλά κολλάτε λίγο και λόγω της τιμής και λόγω ότι δεν ξέρετε το αποτέλεσμα, αν θα είναι τόσο καλό όπως περιγράφουν. Εμένα σίγουρα με έχει βολέψει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να θυμηθώ τη ζωή μου πριν από αυτό. Νομίζω ότι πολύ απλά δεν έκανα οποιοδήποτε ίσιωμα, αλλά με αυτό κάνω το τέλειο ίσιωμα, τουλάχιστον που αυτό θέλω. Θα έλω να μου γράψετε από κάτω ποια κορίτσια το έχετε και αν σας αρέσει ή αν δεν σας αρέσει, ή ακόμα και ποιες κοπέλες σκέφτεστε να το πάρετε. Αν σας άρεσε το βίντεο, θέλω να κάνετε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το κουδουνάκι των ειδοποιήσεων για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε εγώ ανεβάζω νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!